Είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση πέραν του 2023, γιατί έτσι όπως είναι το έργο σας βεβαιώνω ότι δεν θα γίνει μέχρι τότε. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής. Ο Κώστας Καραμανλής εξαπέλυσε εχμές κατά του προκατόχου του Χρήστου Σπίρτζη, λέγοντας ότι βρήκαν έτοιμα έργα από το Σαμαρά το 2014 και τα έσπασαν σε 8 κομμάτια για να βοηθήσουν τους δικούς τους φίλους. Και επειδή μερικοί πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν το θράσος και μας κουνούν το δάχτυλο, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, διότι δεν έχουμε απαντήσει ακόμα. Άμα ξετυλίξουμε το κουβάρι του Πατραπύργος, θα γελάσουν όλοι πικραμένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμανλής. Αυτές οι εργολαβίες οι οποίες έχουν συμβασιοποιηθεί, ναι, και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, και οι τρεις οι οποίες οι διαδικασίες τρέχουν και θα μπορούσαν να συμβασιοποιηθούν, ήταν υποχρεωτικό να έχουν λήξει μέχρι το 2023, ναι, γιατί μέχρι εκεί είναι το παράθυρο μέσα από το οποίο μπορούν να πληρωθούν. Σωστά. Είναι δεδομένο ότι λέει μετά το 2023 ο Υπουργός ότι θα γίνει το έργο, γιατί αυτό που λέγαμε οι τοπικοί φορείς ότι πια η ακύρωση θα σημάνει χάσιμο των χρημάτων, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μια έμεση αποδοχή ότι αυτά τα οποία όλοι οι τοπικοί λέγαμε είναι το σωστό. Ακύρωση των διαγωνισμών σημαίνει μεταφορά στις καλένδες του έργου. Ούτε μετά το 2023 μπορεί να εκκυθεί ο κ. Καραμανλής ότι θα γίνει ή οποιοδήποτε, θα είναι άλλες κυβερνήσεις, άλλες συνθήκες, όταν δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, όταν δόθηκαν μάχες για τα χαρακτηριστικά του έργου για να εκπλαιστεί. Όχι, κανένας δεν μπορεί να το εκκυθεί. Έμεσα λοιπόν απεδέχθη ότι για όποιους λόγους ο Υπουργός έκρινε, το έργο τελειώνει. Και φυσικά εμείς σαν φορολογούμενοι θα πληρώσουμε και τις αποζημιώσεις των αναλόγων, οι οποίες θα είναι σοβαρές, αλλά και 300 εκατομμύρια θα χαθούν από την τοπική οικονομία την επόμενη τριετία. 100 εκατομμύρια το χρόνο ευρώ θα χαθούν από την Αγαία και την Υγεία κάθε χρόνο. Αυτά έχουν συνέπειες. Δεν είναι μόνο το έργο, ναι, είναι και αυτά που προσδοκούσαμε, τα οικονομικά ωφέλη από την υλοποίηση του. Να σημειωθεί ότι το έργο έχει παγώσει με έντολη της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, καταρχάς με αναστολή των προκαταβολών για την έναρξη των έργων στα 5 από τα 8 κομμάτια του αυτοκινητόδρομου Πατραπύργος. Αυτό σημαίνει ότι το έργο μετατίθεται για μετά το 2023. Μάλιστα, ήδη ο Υπουργός Υποδομών έστειλε επιστολή σε όλους τους αναδόχους στις 11 Ιουλίου να σταματήσει η πληρωμή του έργου. Λέω να μην αγχωνόμαστε, να μην δημιουργούμε την αίσθηση στον κόσμο ότι πάει να γίνει κάτι για να μην γίνει το έργο ή για να καθυστερήσει το έργο. Ακριβώς το αντίθετο. Ο Υπουργός αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να γίνει το έργο να ξεκινήσει. Με τον τρόπο που πήγαινε να γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως είδατε, εκ του αποτελέσματος δεν έγινε ποτέ, δεν ξεκίνησε ποτέ. Ας μην δημιουργούμε λοιπόν εντυπώσεις, ας είμαστε ελάχιστα υπομονετικοί, ελάχιστα πλέον υπομονετικοί, ναι, και να είναι βέβαιος ο κόσμος της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα, ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ξεκινήσει όσο πιο σύντομα γίνεται το έργο. Να μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.